Παντελής Βαλασόπουλος, να δούμε τι γίνεται με την, εκεί τι λένε, οι Ευρωπαίοι. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, παιδιά. Ακούω και ο Στόλτεμπεργκ, χθες ο φίλος του Γιάννη, είπε ότι είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την ειρήνη στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλές αναφορές πια στο ενδεχόμενο πολέμου. Το αντελήφθηκε ο Στόλτεμπεργκ. Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι Γερμανοί ανταποκριτές, συνάδελφοι στην Κωνσταντινούπολη, μεταδίδουν ότι χθες τη νύχτα πέρασαν τα στενά του Ποσπόρου 6 μεγάλα αποβατικά ρωσικά σκάφη με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα και ένα υποβρύχιο. Αυτά τα αποβατικά σκάφη μπορούν να μεταφέρουν, λέει, το καθένα από τουλάχιστον 20 τεθωρακισμένα. Ήρθαν από την Βόρεια Θάλασσα, έκαναν δηλαδή σχεδόν τον κύκλο της Ευρώπης, της Μεσογείου, πέρασαν το Βόσπορο και ανεβαίνουν πάνω στην Μαύρη Θάλασσα. Θα κάνουν γυμνάσια μπροστά από τα Ουκρανία. Πρόκειται καθαρά για αποβατικά σκάφη, πράγμα που δημιουργεί νέες ανησυχίες. Την ίδια ώρα μεταδίδεται ότι ξεκίνησαν τα πολύ μεγάλα γυμνάσια των Ρώσων με τους Ρώσους, βόρεια και εμπόρια της Ουκρανίας, με 30.000... Τεράστια επίδειξη ισχύως, Παντελή. Ναι, 30.000. Να πούμε ότι με τα γυμνάσια, λέει, που ξεκινούν στο Βόσπορο, στη Μαύρη Θάλασσα, αποκλείεται ουσιαστικά το λιμάνι της Οδυσσού στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία έχει και εμπορικά προβλήματα και οικονομικά αυτή τη στιγμή. Γιατί κάποιος για να πάει στην Οδυσσό, ένα πλοίο που έρχεται από τη Μεσόγειο, θα πρέπει να κάνει έναν πολύ μεγάλο κύκλο. Αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον χθες είναι ότι αποκαλύφθηκε πως στην επίσκεψη του Σόλτ στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουάσιγκτον. Συγγνώμη, Παντελή, να μείνουμε λίγο. Αν μου επιτρέπεις, αυτή η επίδειξη ισχύως που κάνει ο Πούτιν, γιατί περί αυτού πρόκειται, νομίζω ότι θα διαδεχθεί σε λίγες ώρες, ημέρες, τηλεοπτικά πλάνα από τα γυμνάσια αυτά. Και, γιατί προφανώς όλα αυτά που κάνει. Σε λίγες ώρες, όχι σε μέρες. Θέλει να τα δείξει κιόλας. Βεβαίως. Να τα δούμε, όχι μόνο εμείς. Δεν το κάνει απλά για να το δουν και οι Αμερικανοί, να το δουν οι Γερμανοί, να το δει και η Ευρώπη. Βεβαίως, βεβαίως. Περί αυτού πρόκειται. Ναι, να πούμε ότι η κοινή γνώμη να τα δει. Αυτοί που πρέπει να τα δουν τα βλέπουν ήδη από τους δορυφόρους. Ναι, βεβαίως. Για να πιέσει πιθανόν η κοινή γνώμη της κυβερνήσης να μην προχωρήσουν σε μια σύγκρουση. Ναι. Δηλαδή, η μάχη της επικοινωνίας προηγείται πάντα του. Μα το λένε αυτό. Είναι παράλληλη η μάχη της επικοινωνίας με την στρατιωτική. Και δεν είχαμε μάθει, όπως είπα, ότι υπήρξε ένα μυστικό δείπνο στην Ουάσιγκτον του Σόλτς μετά τη συνάντηση με τον Μπάιντεν. Πηγαίνοντας για να πάει στο αεροδρόμιο, πρώτα υπήρξε ένα μυστικό δείπνο στην κατοικία της πρέσβεως της Γερμανίδας στην Ουάσιγκτον, ο Σόλτς με τους κορυφαίους γερουσιαστές και των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων. Εκεί φαίνεται με τις δηλώσεις που κάνουν, βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Σόλτς, αλλά και ο Μπομπ Μενέντες, ο γνωστός δημοκρατικός γερουσιαστής, ο οποίος είναι αυτός που σχεδιάζει και τις κυρώσεις για τη Ρωσία. Τους διαβεβαίωσε ξεκάθαρα, είπε ότι εάν η Ρωσία εισβάλλει, ο Nord Stream 2 τελείωσε. Σύμφωνα με τον Μίτς Μακόνελ, το Ρεπουμπλικάνο, τα ευχάριστα νέα, λέει, είναι ότι ο Σόλτς μας επιβεβαίωσε αυτό που είπε και ο πρόεδρος Μπάιντεν, ότι αν η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία, δεν πρόκειται να λειτουργήσει ο Nord Stream 2. Οπότε πάμε ξανά στο ενεργειακό. Δεν το βλέπω για 2-3 μήνες να είναι δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω για τις τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη. Εκεί θα κάνουν κάτι οι Γερμανοί. Συγγνώμη τώρα που ανοίγω μια παρένθεση. Ναι, εκεί θα. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Θα κάνουν τίποτα, δηλαδή θα πιέσουν να υπάρχει μια κοινή γραμμή άμυνας από τους Ευρωπαίους σε επίπεδο Βρυξελών? Αυτό που γίνεται, πρώτα απ' όλα σας πω τι γίνεται στη Γερμανία, ότι δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες εναντίον της κυβέρνησης, ότι δεν κάνει τίποτα για την ενέργεια και για την ακρίβεια. Μόνο θα δοθεί, όπως είπαμε και άλλη φορά, ένα ποσό εφάπαξ 135 ευρώ στον καθέναν, και αυτό είναι. Ήδη πέφτει πάρα πολύ η δημοτικότητα της κυβέρνησης. Μέσα σε 2 μήνες το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα πήγε στο 22% και ξεφεύγουν πολύ μπροστά οι χριστιανοδημοκράτες. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως τίποτα για την ακρίβεια. Σκέφτονται να κάνουν, αλλά ουσιαστικά δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο στη Γερμανία για την ακρίβεια. Και δεύτερο,
περισσότερων. Αυτό που σχεδιάζουν οι Ευρωπαίοι, το έχουμε πει και άλλη φορά, βλέπουν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα με τη Ρωσία. Και... Η μια είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς. Μια ανοίγει στρόφη, καμιά κλείνει. Και πάμε προς άλλες λύσεις, οι οποίες θα είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Που όμως για την ώρα είναι δύσκολο στην Ευρώπη να γίνει κάτι τέτοιο, για την ώρα. Γιατί δεν υπάρχουν πολλοί τερματικοί. Πάντως, δηλαδή, όλο αυτό από άλλες χώρες, αλλά δεν έχουν πού να ξεφορτώσουν το φυσικό, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Όλο αυτό. Το μακροπρόθεσμο χάνουμε το βραχυπρόθεσμο. Δηλαδή, βέβαια. Να φτιάξουν λιμάνια, να υποδεχθούν το LNG. Είπαμε, η Ελλάδα όλη αυτή την ώρα πάντως, Παντελή μου. Ναι, αλλά όταν μέχρι να ετοιμαστεί. Και πού θα πάνε και τιμές, παιδιά, αν γίνεται οτιδήποτε ομιγένετο έτσι. Παιδιά, τόση ώρα πάντως, δεν ξέρω αν. Με μια κουβέντα, συγγνώμη. Συζητάμε αν η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στα πόθια πολέμου με τη Ρωσία. Συζητάμε αν η Ευρώπη θα ξεμείνει από φυσικό αέριο εξαιτίας αυτής της κατάστασης, της πιθανής σύραξης μεταξύ Ευρώπης των ΗΠΑ με τη Ρωσία. Καλά πράγματα δεν είναι σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι δεν συνειδητοποιούμε καν το μέγεθος αυτού που μπορεί να συμβεί. Και ας ελπίσουμε να μην και το δούμε. Και μας είπε ο Παντελής κάτι, αν το βάλουμε σε ένα τίτλο, ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται στρατιωτικά. Και οι Ευρωπαίοι με τους Αμερικανούς παραμένουν στο επίπεδο των κυρώσεων. Μετακινήσεις στρατού. Δεν πρόκειται. Αντιλαμβάνεστε ότι ο ένας έχει 300.000 αυτή τη στιγμή στα σύνορα και οι άλλοι έχουν γύρω στους 2.000-3.000 ελεξιτοδιστές από την Αμερική. Μάλιστα. Δεν πρόκειται οι Ευρωπαίοι να εμπλακούν σε έναν απευθείας πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα θα στείλουν βοήθεια, ναι, αλλά για την Ουκρανία δεν θα μπουν στη μάχη έτσι, και γι' αυτό υπάρχει φόβος ότι η Ρωσία μπορεί να αποσπάσει ένα μέρος της Ουκρανίας και μάλιστα βάζοντας ιδέες και δίνοντας κακό παράδειγμα και για κάποιους άλλους στην περιοχή μας.